Έτσι. Για να περάσουμε στην τελευταία Κυριακή. 31 Δεκεμβρίου, τελευταία Κυριακή του χρόνου, του 2017, η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το 4ο κεφάλαιο, Δευτέρας Τιμόθεων Επιστολή, στίχη 5-8. «Σι δεν ήφιν πάση κακοπάθησον, έργον ποιήσον ευαγγελιστού, τη διακονία σου πληροφόρησον. Εγώ γαρίδι σπέδομαι, και ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμαι, τον δρόμο τετέλικα, την πίστη τετήρηκα». Λοιπόν, αποκετέμει ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδόσιμο Κύριος, εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής. Ουν μόνο δε εμεί, αλλά και πάση της ηγαπηκώσει την επιφάνεια αυτού. Εδώ σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι ο Παύλος στην αρχή σε αυτό το κεφάλαιο γράφει στο Τιμόθεο: «Σε εξορκίζω εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος μέλει να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς κατά την βασιλεία και επιφάνειά του την Δευτέρα Παρουσία, να κηρύξεις το λόγο με δύναμη, με θάρρος, να τους προπέμπτεις να γνωρίζουν τα μυστήρια του Ευαγγελίου, διότι θα έρθει καιρός, λέγει ο Παύλος, που οι άνθρωποι θα κλείσουν τα αυτιά, να μην ακούσουν την υγιένωστα διδασκαλία του Ευαγγελίου, αλλά θα προσέχουν σε ψευδοπροφήτας, ψευδοδασκάλους που θα πούν κούφια λόγια και παραμύθια. Γι' αυτό εσύ, παιδί μου Τιμόθε, του λέγει, να είσαι νεφάλιος, ξύπνιος, έργον να κάνεις ευαγγελιστού, να κηρύξεις το Ευαγγέλιο του Χριστού και να εκπληρώσεις την διακονία σου. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όλα τα πράγματα έχουν αρχή και τέλος. Όπως παραδείγματος χάρη γεννηθήκαμε, έτσι μια μέρα θα πεθάνουμε, θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο. Και επειδή θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο, ο Παύλος εδώ λέγει ότι εγώ τελείωσα το δρόμο του Ευαγγελίου, λέει. Είμαι έτοιμος τώρα να χύσω το αίμα μου, να πεθάνω, να φύγω από τον κόσμο τούτο, να πάω στην υπεράνω βασιλεία. Αλλά ότι θα πάω εκεί, λέγει, περιμένω το στεφάνι της δόξης που θα μου δώσει ο Κύριος. Όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους αυτούς που αγαπάν το Ευαγγέλιο του Χριστού και την παρουσία Του. Έτσι, ο Παύλος λέγει ότι περιμένει το στεφάνι της δόξης. Όταν λέγει ότι περιμένει το στεφάνι της δόξης που θα του δώσει ο Χριστός, δεν το λέγει έτσι εγωιστικά ο Παύλος, όπως το λένε παραδείγματος χάρη οι Προτεστάντοι, ότι σώθηκα, λέει, είμαι σωσμένος, είμαι σίγουρος ότι σώθηκα. Όχι, δεν το λέγει έτσι αυτό ο Παύλος. Αλλά από ένα απλό παράδειγμα και θέλω, αγαπητοί Απόστολοι, να μου απαντήσεις. Ένας εργάτης που δουλεύει όλη την ημέρα, τι λες, πρέπει να πληρωθεί το βράδυ? Ασφαλώς, ναι. Ναι, έτσι λοιπόν. Αυτό εννοεί ο Απόστολος Παύλος εδώ. Δεν το λέγει εγωιστικά, διότι περιμένει το στεφάνι της δόξης. Διότι ο Παύλος εκοπίασε σαν κανένας άλλος για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δούλευε με τα ριζωμένα χέρια του. Δεν ήταν εμπόδιο σε κανέναν. Δεν υποχρεώθηκε σε κανέναν. Ούτε λεφτά από κανέναν πήρε. Αλλά δούλευε και εργάστηκε μέρα νύχτα και με πάρα πολλούς κινδύνους, που λέγει ο Παύλος στην Δευτέρα του την Κορινθίους Επιστολή 11 στίχο, και δεν θέλω να το διαβάσω. Παρακαλώ τους αγαπητούς τηλεθεατάς να το διαβάσουν αυτό το κεφάλαιο. Έτσι ο Παύλος λέγει ότι ήρθε η ώρα να φύγω και περιμένω το στεφάνι της δόξης που θα μου δώσει ο Κύριος. Όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους αυτούς που αγαπούν το Ευαγγέλιο του Χριστού και την παρουσία Του. Αυτά. Και να προσθέσουμε εδώ κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι όντως ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν κάποιος καυχησάρης,
αν και ήταν τόσες οι παρεμβάσεις στην προσωπική του ζωή του ίδιου του Χριστού, όταν λέει κάπου αλλού ότι ο Χριστός ήρθε για να σώσει αμαρτωλούς, μεταξύ των οποίων εγώ είμαι. Ναι, στην πρώτη Τιμόθεων επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 15 στίχο, λέγει ο Παύλος, πιστός δεολόγος και πάσης από εκεί ηχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήρθεν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσον πρώτος ημίγω. Η αίσθηση λοιπόν της αμαρτωλότητος είναι αυτή που ανεβάζει ψηλά όχι μόνο τον Απόστολο Παύλο, αλλά και όλους εκείνους που στοιχήθηκαν πίσω από τους Αποστόλους, τους Αγίους, που χαρακτηρίζονται πριν απ' όλα από την ταπείνωση. Ναι. Με αυτό το σχόλιο κλείνουμε και την τελευταία Αποστολική Περικοπή του Δεκεμβρίου, κλείνουμε και την εκπομπή, και για να τελειώσουμε ας ακούσουμε και κάτι σαν κατάληξη ύστερα από αυτές τις 6 εκπομπές που κάναμε κατά το 2017. Ναι. Αρχίσαμε από την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου και διαβάσαμε μέχρι τώρα όλες τις αποστολικές περικοπές, που είναι 53 Κυριακές, 53 αποστολικές περικοπές το χρόνο 2017. Και σε όλες αυτές τις περικοπές πάρα πολλά μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, διότι όλες αυτές ήταν οι περικοπές από τις αποστολικές περικοπές του Αποστόλου Παύλου. Πάρα πολλά καλά μας διδάσκει. Ένα όμως, αυτό που είπες και εσύ τελευταία, που έλεγε ο Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο πρώτης Τιμόθεων επιστολή, 15 στίχο, ότι ο Χριστός Ιησούς ήρθεν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσον πρώτος είμαι εγώ. Αυτό πρέπει να το αισθάνομαι και εγώ και εσύ, αγαπητοί Απόστολοι, και όλοι οι πιστοί, αν πραγματικά πιστεύουμε στο Χριστό, όχι με παροπίδες να πιστεύουμε, αλλά με την καρδιά. Αν πιστεύουμε πραγματικά με την καρδιά μας ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα, τότε μπορεί να λάβω και την άφεση των μαρτιών. Αμήν. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.